Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλη μία εκπομπή με το Βασιλικό. Ποτίζεται και η γάστρα και ο δικός μας Βασιλικός είναι αληθινός. Δεν είναι πλαστικός, όπως κάποιοι άλλοι. Σήμερα λοιπόν, ο Βασιλικός, η γάστρα και εγώ έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας μια μεγάλη κυρία της σκηνής, μια εξαιρετική συνάδελφο, η οποία ήρθε μόνη της. Οικειοθελώς. Δεν έκλεισε το τηλέφωνο όπως κάνουν μερικοί άλλοι. Ήθελε και ήρθε. Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχτούμε όλοι την κυρία Χρύσα Ρόπα. Χρύσα μου, καλώς ήρθες. Η χαρά και η τιμή είναι δική μας. Το μικρόφωνο, δεν ακούω. Έχεις πολύ δίκιο. Έχεις πολύ δίκιο. Αγάπη να υπάρχει και όλα λύνονται. Ναι, αλλά δεν ακούγομαι. Εντάξει, συγγνώμη, Χρύσα μου, πω, εντάξει, ρέμισε τη φωνή. Παιδιά, λίγο μπορούμε να φτιάξουμε, παρακαλώ, το μικρόφωνο της κυρίας Ρόπα, γιατί δεν ακούει. Ναι, καταλαβαίνω. Okay. Ναι, Χρύσα μου. Ναι. Ο ηχολήπτης το έκανε. Γιατί? Για λόγους ασφαλείας, λέει. Να, λέει ότι επειδή φωνάζεις έτσι πολύ, δεν ήθελε να το ρισκάρει. Αυτό το λέει κι εγώ, αυτό το πει. Ο γλυκός μου, τι καλό παιδάκι. Άνοιξε το μικρόφωνο για να μην ανέβω επάνω. Άνοιξε το, παίρνω εγώ την ευθύνη, ανοίξτε το. Είναι εντάξει τώρα. Εντάξει, αλλά... Όχι, αυτό ήταν. Αυτό ήταν που φοβόταν ο άνθρωπος. Ποιο? Αυτό με τη φωνή που φοβόταν, λίγο. Τι εννοείς, ρε κρατερέ, φοβόταν, δηλαδή, τι με θεωρείς, τι επικίνδυνη? Όχι εγώ, για την κοινή ησυχία τώρα λίγο. Όχι, μην πεις τίποτα, σε παρακαλώ, και έχουμε κανένα ατύχημα, έλα να το πάρουμε από την αρχή, σε παρακαλώ. Εντάξει. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλη μία εκπομπή με το Βασιλικό. Ποτίζεται και η γάστρα. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι κοντά μας εδώ μία μεγάλη κυρία της σκηνής, η κυρία Χρύσα Κρόπα. Ρόπα. Χρύσα Ρόπα. Ωραία. Ρώτησέ με λοιπόν ό,τι θέλεις. Είμαι έτοιμη να απαντήσω σε όλα. Στα πάντα. Ωραία. Τι θέλεις εδώ? Τι εννοείς, ρε? Εννοώ ότι οι άνθρωποι συνήθως δεν έρχονται μόνοι τους. Εσύ ήρθες οικειοθελώς. Δηλαδή, θέλω να πω, ήθελες να έρθεις. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Το έκανες άραγε για να ξεχωρίσεις. Τόση μεγάλη ανάγκη έχεις για να ξεχωρίζεις, Χρύσα Ρόπα. Πας καλά, καλέ. Εγώ το έκανα... Γιατί είσαι φίλος μου, για να στηρίξω το φίλο μου. Ναι. Της φίλης μου, της Κατερίνας. Ναι. Αλλά αυτό, ξέρεις, τώρα δεν είναι πολύ σωστό, γιατί έτσι εγώ, ας πούμε, αποσυντονίζομαι. Δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να... Δεν μπορώ, με τόση αγάπη και καλοσύνη, δεν μπορώ να βάλω την ευγέρτη, το μαχαίρι στο κόκαλο. Συγγνώμη κιόλας, αλλά να πηγαίνω. Όχι, συγγνώμη, όχι, σε παρακαλώ. Αν θέλεις να κάνεις. Αγόρι μου, δεν ήρθα εδώ για να στεναχωρεθούμε. Όχι, έχεις δίκιο. Κάτσε, σε παρακαλώ. Είσαι σίγουρος? Ναι. Να έκανες, ας πούμε, μία μίμηση, να κάνεις μία παντομήμα, ταινία και να τη βρω εγώ, Μα πες καλά. Δεν φτάνει που μιμήσε τον άλλον. Μιμήσε και τη Σμαράγδα τώρα. Όχι, μην το παίρνεις στραβά. Είπα, επειδή είπες τις προάλλες ότι έχεις σπουδάσει στη σχολή του Μαρσέλ Μαρσό, κατάλαβες, Μαρσέλ Μαρσό, μίμηση, αυτό. Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Τα βρήκα. Δεν τέλειωσα.
Πέρασα μία από τις μεγαλύτερες δραματικές σχολές για να έρθω να κάνω εδώ μιμήσεις. Τότε γιατί πήγες? Θέλω να πω, εδώ που τα λέμε δεν κάνεις και καθόλου μιμήσεις δεν κάνεις, όλο μιλάς. Βάζεις κρεγιόν. Μαζί με τους τάμους. Όχι. Φύγε. Α, ηλέκτρα. Άλλη μου. Όχι. Ναι. Σκεπτόμενος, Δροντέν. Όχι. Θα εκραγείς. Εντάξει, συγγνώμη. Δεν το έκανα για να πειραχτείς. Συγγνώμη. Εσύ, έτσι. Να, αυτό το ξέρω. Ο βιοπαλαιστής στη στέγη. Το είχα δει εγώ. Δεν τρώγεσαι, ρε. Ναι. Δεν παίζεσαι, ρε. Ναι. Εσύ το βιολί σου, εκεί. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Τι έγινε? Λιποθύμησε. Ο Γιώργος. Λιποθύμησε ο ηχολήπτης μας. Γιατί? Δεν άκουσε ξαφνικά τη φωνή αυτή και δεν το άντεξε. Θα συνεχίσουμε πολύ αυτό το αστείο τώρα. Η Χρυσαρόπα φωνάζει, η Χρυσαρόπα ουρλιάζει, η Χρυσαρόπα... Είδες που τελικά, άμα θέλεις, μιμήσε. Δεν ήταν τίποτα. Λίγη καλή διάθεση ήθελε. Λίγη καλή θέληση. Θεωρήστε. Να σου πω, ρε, κρατερία της Κατερίνας. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, πώς το κάνεις, δηλαδή... Πώς, εγώ εδώ ήρθα έτσι μέσα στην καλή χαρά. Να σου πω. Ναι. Δεν είναι δύσκολο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο καλεσμένος μου. Έτσι, συγκεντρώνομαι σε αυτόν και μετά τα πράγματα κυλάνε από πάνω. Πώς τα καταφέρνεις, αγάπη μου, να τους εκνευρίζεις όλους ενώ. Πώς, γιατί το κάνεις αυτό, πώς γίνεται? Νόμιζα πως ήμασταν φίλοι. Όχι πια! Καλά κατάλαβα εγώ ότι λίγο έτσι τα νεύρα σου, μετάνιωσες που ήρθες. Ναι! Ναι, αλλά δεν φταίω εγώ. Εσύ ήθελες να έρθεις. Να κάνουμε βασιλικό. Και τι κατάλαβες? Θες να σου πω. Ότι έχεις πρόβλημα. Έλα. Σόπα. Ρόπα λέμε! Με το σόπα! Ρόπα! Δεν το είπα σε σένα. Σε ποιον? Στον ηχολήπτη. Κλαίει. Γιατί? Που άκουσε πάλι αυτή τη φωνή και... αυτό ήτανε. Αυτό τελείωσε. Φεύγω. Όχι, κάτσε. Χρυσά μου. Τα μποτάκια μου. Εγώ φταίω που ήρθα, ρε. Ας παράτα μας. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή με το Βασιλικό. Ποτίζεται και η γάστρα. Έφτασε στο τέλος της. Ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε κοντά μας έναν... ίσως πιο τολμηρό καλεσμένο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Γεια σας. Πώς είσαι καλύτερα? Εντάξει, συνήλθες? Είπες κάτι, έφαγες? Τι ήταν, πίεση, τι σου είχε πέσει, τι συνέβη? Γιώργο. Ε. 6 και 6, 12. Πού να... Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω έτσι. Εντάξει τώρα.